Πάμε στη λεπτική είδηση. Λοιπόν, διαβάσαμε λοιπόν τώρα στο Nasos Blog, αλλά το ψάξαμε και εμεί, για ένα ζευγάρι τηλεοπτικό, το οποίο χωρίζει. Και αναφέρομαι βεβαίω. Τηλεοπτικά χωρίζει. Mm. Ναι, χωρίζει oh, τηλεοπτικά. Μάξα. Μιλάω βεβαίω για τον ε, Χάρη ε, Βαρθακούρη και την Αντελίνα Βαρθακούρη. Που σύμφωνα με το δημοσίευμα λοιπόν του Νάσο Blog, ε, γράφει μέσα ο Νάσο ότι ε, το ζευγάρι αυτό θα τελειώσει ουσιαστικά τον κύκλο του εκπομπή Sukh Family τον Ιούνιο. Και μετά θα συνεχίσει μόνη τη η Αντελίνα. Με μία εκπομπή με προσανατολισμό πιο πολύ γυναικείο και με αρκετά εμπορικά θέματα, σαν και αυτά που Α, υπάρχουν μορφιάς. σε κάποιε εκπομπέ γυναικ... ομορφιά, μόδα και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, αυτό είναι απόφαση του καναλιού ή το ζευγάρι δεν θέλει να συνεχίσει να Πρέπει ματι. να σου πω ότι το... αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι απόφαση του καναλιού. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι το κανάλι το διαψεύδει αυτό το πράγμα ω πληροφορία. Δηλαδή, λέει ότι θα δούμε τι θα γίνει και είναι πάρα πολύ νωρί για να ξέρουμε τι ακριβώ θα γίνει από τώρα για τον Σεπτέμβρη. Αυτό. Όχι, νωρί δεν είναι, γιατί όλα αρχίζουν και στι. Το σι... 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 Ο Μάιο νομίζω όμω παίρνονται γενικά οι αποφάσει. Όχι, σι... Εγώ, εγώ πέρυσι το συμβολό θα... μου το είχα απογράψει πολύ νωρί εδώ. Απρίλιο okay. είχα απογράψει. Και καλά έκανε. Ναι, εννοείται ναι, 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 να ναι, και οι περισσότεροι. Ναι. Και κρυφά μετά τα ανακοινώνει. Να σε ρωτήσω. Ε, το ίδιο συμβόλαιο έχουνε. Ε, άκου τώρα τι γίνεται. Η Αντελίνα είχε υπογράψει στην ουσία σε δεύτερη φάση, γιατί όπω θυμάσαι είχε συμβόλαιο με τον Α, το οποίο η ίδια και γενικά και το κανάλι είχαν συμφωνήσει Λύθηκε. από κοινού να το λύσουν Λύθηκε. το συμβόλαιο αυτό. Άρα λοιπόν η Αντελίνα έχει συμβόλαιο που είναι πιο μακρά διαρκεία από του Χάρη, ο οποίο ουσιαστικά είχε ένα συμβόλαιο για το Big Brother. Τώρα, εγώ θα σου πω και μια άλλη πληροφορία που την είχαμε αναδείξει εμεί την προηγούμενη εβδομάδα από εδώ και είχαμε πει ότι για το Big Brother το 2. Δεν συζητιέται το όνομα του Χάρη Βαρθακούρη. Και επίση είχαμε πει ότι είχαμε ακούσει κάποια στιγμή για την Ελονόρα Μελέτη και είπαμε πριν μόλι την Παρασκευή ότι κουβεντιάζουν για. Ο Σκάι θέλει ένα τηλεοπτικό δίδυμο. Ένα ζευγάρι, δηλαδή τηλεοπτικό, mm -hmm. το οποίο να είναι και στη ζωή. Mm. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το ζευγάρι δεν είναι ο Χάρη και η Αντελίνα. Ναι, μάλιστα. Είναι άλλο ζευγάρι. Μάλιστα. Τηλεοπτικό και πραγματικό, το οποίο. Πέρετε, να έχει δεχτεί πρόταση ναι, από το Ναι, το ζευγάρι, ζευγάρι θέλει να λάβει. το κάνει αυτό ή δεν θέλει. Ε, εδώ λοιπόν σου έχω και άλλη τηλεοπτική είδηση, λοιπόν, γιατί σου λέω ότι έχουμε συνεχίσει το ρεπορτάζ. Από όσο γνωρίζω, από το ζευγάρι λοιπόν που λέμε και το οποίο σε λίγο καιρό θα αποκαλυφθεί, η κυρία είναι πιο θετική. Τα Ο θα κύριος πει εγώ. δεν είναι τόσο θετικό. <laughs> Άρα μπορεί να έχουμε και ένα επόμενο τηλεοπτικό διαζύγιο, να δούμε δηλαδή και ένα άλλο ζευγάρι να χωρίζει. Και να, η κυρία να κάνει κάτι άλλο. Είναι και λογικό κάτι γιατί ο συγκεκριμένο κύριο ασχολείται και με κάτι διαφορετικό. Σωστά. Ναι, ναι. Και όταν ασχολείσαι και με κάτι το οποίο. Δεν έχει σχέση έχει, με ένα ψυχα... ψυχαγωγικό ναι. τελείω πρόγραμμα. Η, η ψυχαγωγική εκπομπή που θα κάνει δεν θε να είναι reality. Έτσι. Οπότε η μία είναι παρουσιάστρια και είναι λογικό. άλλο. Είναι... Ναι, ναι. Και πιο τέχνης να το πω Με, έτσι. έτσι να έχει εγώ θα πω ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές του χρόνου σε πολλέ ζώνες. Αυτό ναι, δημιουργεί. και εγώ, εγώ αυτό εγώ, πιστεύω. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν το ζευγάρι αυτό φύγει από τη ζώνη εκείνη που είναι, υπάρχει ένα κενό. Σωστά. Που πρέπει να αναπληρωθεί. Σωστά. Ε, τέλος πάντων, θα τα δούμε. Θα τα δούμε τόσο άλλες παιδιά. Τώρα έχουν αρχίσει και συζητιούνται. Η φημολογία, από το να γίνει κάτι, από τη φήμη, μέχρι να, υπο... και μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα, Αλλά. τα έχουμε δει. Αυτά αλλάζουν κάθε μέρα. Α, αλλάζουν. Και δεν τα βρίσκουν, τα ξαναβρίσκουν. Αν το ε. ε. θα σου κάνει εντύπωση αν τη συγκεκριμένη ζώνη την ενεργοποίησε του χρόνου και ο Αντένα, τη μεσημεριά του Σαββατοκυριακού. Το προσπάθησε φέτος, δεν του έκατσε και του χρόνου το θεωρώ πιθανό.